Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Ξέρω ότι έχεις ακόμα σχέση με τον Αντώνη. Είχες έναν άγιο άντρα και τον απατούσες. Στα πρόλαβε γενικούλα σου. Ναι. Βλέπεις το ζευγάρι, καλό είναι να μην υπάρχουν μυστικά. Εγώ και η Λουίζα το τηρούμε αυτό. Ναι. Παρότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, πες μου τι θέλεις, γιατί για να έρθεις κάτι θέλεις. Θέλω να πείσεις τον Μιχάλη να φύγει από την πόλη το συντομότερο. Κοίτα τώρα που ο Μιχάλης είναι μεγάλο παιδί και δεν θα κάνει ούτε ό,τι του λέει η μανούλα του, ούτε ό,τι θέλεις εσύ, αλλά θα κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Τότε δεν μου αφήνεις πολλές επιλογές, Μαρία. Ίσως πρέπει να τον πιάσω εγώ ίδιος και να του πω ότι η μανούλα του τόσα χρόνια έχει σχέση με τον θείο Αντώνη. Και εξακολουθεί να έχει. Άπρεπε να ντρέπεσαι κανονικά. Ο Μιχάλης σε θεωρούσε τον καλύτερο του φίλο και εσύ τον κατηγόρησες άδικα για να του πάρεις την κόρη. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να πω την αλήθεια. Ψέματα είπες. Για να τον απομακρύνεις από τη ζωή σου, κυρίως από τη ζωή της Λουίζας, και θέλεις να του πάρεις και το παιδί. Λοιπόν, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Η Κατερίνα είναι κόρη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να την προστατέψω. Και αν δεν κάνεις αυτό που σου είπα, ο Μιχάλης θα μάθει ότι τόσα χρόνια τον κοροϊδεύεις στα μούτρα του και έχεις κεραστεί. Είσαι αχάριστος. Τόσα χρόνια στο σπίτι μας, κοντά μας, και το ξεπληρώνεις έτσι. Σπύρος, φύγε. Πρόσεξε πολύ καλά τι λες και τι κάνεις από εδώ και μπρος. Η γη σου θα ζητήσουν εξηγήσεις που δεν μπορείς να δώσεις. Θα καταστρέψεις δύο οικογένειες. Και τη δική σου και του Αντώνη. Φύγε από εδώ τώρα. Και μην ξανατολμήσεις να εκβιάσεις ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Σήκω, φύγε, Σπύρο. Έλα, αγόρι μου.